ανακοίνωσαν ή όχι οι εσωκομματικές τρικυμίες στην ΕΔΕΚ. Η ομάδα πρωτοβουλίας για τη σωτηρία του κόμματος επανήλθε πάντως μετά το πολυσυζητημένο εκλογικό συνέδριο, ζητώντας την διεξαγωγή νέου μέσα από ένα κοινά αποδεχτό Μητρό Μελών, η βάση του οποίου θα αποτελείται από το Μητρό του 2017. Είναι αυτό που μαζί με πολλά άλλα ιστορικά στελέχη και ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές μας, έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση μιας μαζικής συγκέντρωσης μελών και φίλων της ΕΔΕΚ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Έτσι, όσο γίνεται περισσότεροι από αυτούς που νοιάζονται και αγωνιούν για το μέλλον του κόμματος να εκφραστούν ελεύθερα για το τι πρέπει να γίνει και πώς να προχωρήσουμε σε κοινές δράσεις. Η ομάδα εξαπολύει νέα πειρά κατά του Μαρίνου Σιζόπουλου, κάνοντας λόγο για αυταρχισμό και ψευδολογία, με το πρόσφατο συνέδριο να αποτελεί, όπως τονίζει, τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μόνο η σφραγίδα τους ενδιαφέρει να διαπραγματευτούν, για παράδειγμα, τις προεδρικές εκλογές. Μέσα από μια νοθεία επιχειρήθηκε ο πλήρης έλεγχος των εκλογικών διαδικασιών. Κατασκεύασαν δικών τους Μητρό. Ο κ. Σιζόπουλος έκανε δικών του Μητρό, με το οποίο ήθελε να μας φέρει, να μας πάρει σε μια διαδικασία εκλογών με στημένο Μητρό. Η ομάδα θέτει ακόμα το ζήτημα του Ταμείου και των περιουσιών του κόμματος. Μαζί της συστρατεύονται και οι βουλευτές Κωστής Ευσταθίου και Ηλίας Μεριάνθους. Μήνυμα των οποίων διαβάστηκε στη διάσκεψη και στο οποίο τονίζεται προς η προσφυγή στη βάση του κόμματος μέσα από ένα δημοκρατικό συνέδριο αποτελεί τη μόνη λύση. Στη διάσκεψη παρευρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, καθώς και άλλα νυν και πρώην στελέχη του κόμματος. Αργά το απόγευμα συνεδρίασε το πολιτικό γραφείο, το οποίο έθεσε μεταξύ άλλων επιτάπητος τα όσα λέχθηκαν.